στην υγειά μας ρε παιδιά. Στάχτη, να ξαναβρεις φωτιά. Η δική μας η αγάπη τώρα έσβησε πια. Κι αν υπάρχουν σπίρες που ακόμα κρατούν με ένα πίσιμα γέρα και αυτές θα καθούν. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μια φορά όταν έκλαιγα εγώ, σαν σκυλί με τραβούσες, ποτέ εκεί ποτέ εδώ. Μα περάσαν τα χρόνια κι ήρθαν άλλοι καιροί. Τώρα εγώ θα γελάω, μα θα κλάψεις εσύ. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Έχει πλέον χαθεί. Τη σκεπάζουν οι αράχνες και την κρύβει ντροπή. Προκειμένου να είσαι της ζωής μου η σκιά, κοίτα βρες κάποιον άλλο πριν γεράσει η καρδιά. Μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Θα χαράξω πορεία. Θα χαράξω πορεία. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να είστε καλά. Εάν ρωτάτε και για εμάς, το παλεύουμε όσο μπορούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι, μέσα στα κρύα του Γενάρη, εμείς είπαμε να σας κάνουμε ένα ζεστό λαϊκό Σαββατόβραδο με γνήσιο λαϊκό καλό ελληνικό τραγούδι. Ήταν μια ωραία πρωτοβουλία για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Έχουμε δύο εξαιρετικές φωνές. Τον Νίκο τον Μακρόπουλο και τον Θέμη τον Αδαμαντίδη, που θα πούμε λαϊκά τραγούδια σπουδαία αγαπημένα με βάση το Στέλιο. Μαζί μας επίσης είναι ο ακρεφνός καζατζηδικός, πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, ο κ. Δημήτρης Ξαντάκης και η κυρία Γιούλη Τάσου. Φανταστείτε ότι για να καταλήξουμε στα τραγούδια που θα πούμε, μπορέσαμε και τα συμπυκνώσαμε σε 100 και από αυτά έπρεπε να διαλέξουμε καμιά 35-38. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο χάλια έχουμε να περάσουμε και απόψε. Έχω μια πολύ καλή παρέα εδώ, στη συντροφιά μας, με ανθρώπους που τα ξέρουν αυτά τα τραγούδια, τα έχουν ζήσει, τα έχουν βιώσει, με ανθρώπους που τα αγαπάνε χωρίς να ξέρουν γιατί, εννοώ νεότερες γενιές, και με ανθρώπους που δεν τα πολύ ξέρουν, λέω εγώ τώρα, και που θα δώσουν κάτι τη για να μάθουν. Γι' αυτό ήρθαν και εδώ απόψε. Λοιπόν, να ξεκινήσω να καλησπέριζω. Καλησπέρα, Γιούλη μου. Καλησπέρα. Κυρία Γιούλη Τάσου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι έχετε πολύ σπουδαία φωνή. Παρά των νεαρών της ηλικίας σας. Πολύ κακές. Κακές γλώσσες. Με το βουνό θα γίνω φίλος και με τα πεύκα συντρόφια. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπέρα. Τι γίνεται, φίλε, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που ξανά με καλέσατε σε αυτή την εκπομπή που γίνεται και είναι τιμή μου που ξανατραγουδάω για το Στέλιο. Μα κοντέ ζω γονατιστός, είμαι της Κερακίνας γιος, είμαι της Κερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Θέμης, καλησπέρα, Θέμη μου. Καλησπέρα σε όλους. Μου έριξε μια πολύ ωραία ιδέα ο Νίκος ο Μακρόπουλος, ο εξαίρετος συνάδελφος, η μεγάλη φωνή, και την δέχτηκα με τη μία. Γιατί με χτύπησε ακριβώς το αδύνατο σημείο μου, που λένε. Είμαι και αρχή και φινάλε και στη σκέψη σου βάλε. Πώς αν κάνεις δεσμό, με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, φίλε. Τι γίνεται? Καλώς σε βρήκα για άλλη μια φορά. Παίζουμε τραγούδια που εμείς γουστάρουμε, τραγούδια που τραγουδάμε όλοι οι μπουζουξίδες, όλη η μουσική όταν βρισκόμαστε μόνοι μας. Τραγουδάμε τραγούδια του Στέλιου. Γι' αυτό αυτή την παράσταση ονομάσαμε με βάση το Στέλιο. Γιατί ο Στέλιος είναι η βάση του λαϊκού τραγουδιού. Δεν είναι μόνο ο Στέλιος, γι' αυτό δεν είπαμε Στέλιος Καζατζίδης, αλλά η βάση του λαϊκού τραγουδιού είναι ο Στέλιος Καζατζίδης. Θα πούμε και περισσότερα συνέχεια. Καλησπέρα τον κύριο Χρήστο Ιδόνη. Καλησπέρα, τώρα πώς πω, κύριε Υφυπουργέ Υγείας. Χρήστο. Εντάξει. Ο Χρήστος Υφυπουργός Υγείας μου. Τι κάνεις, καλώς ήρθατε. Καλά είμαι, χαίρομαι που μαζί σας. Είναι η εκπομπή σου πάντα πάρα πολύ όμορφη. Έχεις δύο πολύ μεγάλες φωνές και τους ανθρώπους από δίπλα που είναι και αυτοί έχουν γράψει τη δικιά τους σχέση με το τραγούδι. Και είναι αλήθεια ότι όταν πήρα την πρόσκληση από τον συνεργάτη σου, μου είπε ότι θα είμαστε για το Στέλιο εκεί. Και δεν μπορούσα να λείψω. Θα σου πω ένα περιστατικό λίγο με τον γιο μου πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: είμαι στην εκπομπή του Σπύρου για το θέμα που αφορά το Στέλιο Καζατζίδη. Και μου λέει: τον μεγάλο, είναι 22 χρόνια, για να καταλάβει τι σημαίνει λοιπόν ο Στέλιος για όλους μας. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι σήμερα δεν διασκεδάζουμε με τα τραγούδια αυτά. Όπως εσείς πάλι ήδη είπατε, δεν είναι η βάση αυτά τα τραγούδια κάθε λαϊκού προγράμματος. Εντάξει, κάποια νεότεροι άνθρωποι, ναι, κάποια από αυτά, ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι άλλο προσκολόμε στο παρελθόν, πώς το λένε, με φανατισμό ηλιθίου και δεν κοιτάω τίποτα άλλο παρά μόνο το παρελθόν. Ασφαλώς υπάρχει το σήμερα, αλλά το τιμώ το παρελθόν. Και πάντα αποτελεί τη βάση του προγράμματο σας, έτσι δεν είναι, αυτό το τραγούδι. Ναι, όσο πάει όμως και φτύνει αυτό το πράγμα. Έτσι, Ναι. Οπότε εμείς τιμώντας το παρελθόν αυτό, κάναμε αυτό. Έλα όμως που εμείς διασκεδάζουμε και όχι μόνο εμείς, ενώ και οι νεότεροι. Δίνει πάρα πολύ στη ψυχή έτσι του κόσμου, του λαού. Και πιστεύω, μια και είναι και ο Υπουργός Υγείας εδώ, να πάρει την έργο του για να φτιάξει την ψυχή του. Εμείς οφείλαμε. Με αυτά τα τραγούδια. Σαν λαϊκοί τραγουδιστές, οφείλαμε, είχαμε υποχρέωση να κάνουμε αυτή τη συνέχιση, αν θέλεις, του λαϊκού τραγουδιού ή την υπενθύμηση, όπως θες πες. Είναι και αυτό που λες, η συνέχιση. Το ότι νέοι τραγουδιστές τιμούν και μαθαίνουν στους νεότερους τα παλιά λαϊκά τραγούδια, τα οποία λίγο πολύ. Πώς να σου πω, είναι τραγούδια τα περισσότερα της προσωπικής μας μυθολογίας. Δηλαδή τα παίρνουμε προσωπικά. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι έχει κάτι που σε κάνει και το παίρνει προσωπικά, ότι για σένα γράφτηκε. Μα ο Καζατζίδης πέτυχε ένα πράγμα, ένα μύθο σήμερα. Και το πολύ σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή. Ότι όσα χρόνια και αν περάσουμε, φαντάζομαι, και άλλα 50 χρόνια να είναι μπροστά μας, πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές θα το τραγουδάνε πάντα. Έτσι. Ναι. Είχε να πει πολλά πράγματα και τα είπε με το τραγούδι. Τι λέτε, κύριε Δεβετζή, εσείς για τα θέματα τα οποία συζητούμε? Καλησπέρα σας. Εγώ καλησπέρα σας. Τι κάνεις, δικιά μου? Μια χαρά. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ, καλώ σα βρήκα. Έκανα ένα άλμα και είδα μια πόρτα ανοιχτή και λέω ας μπω μέσα. Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες. Δεν ξέρω τι ζητάς και αν το βρήκες. Αχ, να σου ένα τσιγάρο τελευταίο. Γουλιά, γουλιά, μαζί σου να τα λέω. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο Στέλιος ο Καζατζίδης είναι ο αγαπημένος του πατέρα μου. Έχει δίσκους βινίλια στο σπίτι. Και ακούμε κάθε μέρα όταν βρίσκομαι στην Αλεξανδρούπολη τα τραγούδια του. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει κι εμείς με αυτά τα τραγούδια. Και χαίρομαι πολύ που θα τα ερμηνεύσουν εδώ δύο αγαπητοί καλλιτέχνες. Ωστόσο, μπορεί ας πούμε τα ραδιόφωνα τα περισσότερα, όλο και λιγότερο να παίζουν Καζατζίδη κτλ. Αλλά κάτι τέτοιοι άνθρωποι έχουν υπομειστεί και κουβαλάνε. Όπως και το Θεοδωράκι και το Χατζηδάκι και τους μεγάλους δημιουργούς και τους μεγάλους παλιούς λαϊκούς ερμηνευτές. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι που αρέσουν πια, ανήκουν στο σήμερα, ο κόσμος τους θαυμάζει, η νεολαία τους θαυμάζει, γίνονται όχημα για τα τραγούδια αυτά τα οποία. Πώς να πω, γίνεται μια μετακίνηση στις επόμενες γενιές. Σίγουρα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, έτσι. Όπως τον κύριο Αντώνη Καριστινό. Έχει προσφέρει τα μέγιστα, ας πούμε. Ό,τι μπορώ να κάνω. Στο λίγο τραγούδι τα μέγιστα. Ό,τι μπορώ να κάνω, Σπύρο, ό,τι μπορώ να κάνω. Δίνω από αυτό που δεν έχω. Όλο το ταλέντο, δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα. Σιγά-σιγά. Ο Αντώνης από τραγουδιστής έγινε φασικά. Έτσι ξεκίνησα τραγουδιστής και έπαιζα σε μπουάτ τότε. Μπουάτ, το εσύ ήσουν τα χρόνια. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια, τι λες τώρα. Τι να κάνεις. Τι κάνεις, αγοράκι μου. Λοιπόν, καλά είμαι, πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Μου φαίνεται πολύ περίεργο που κάθε βράδυ μπαίνεις στο αστυνομικό τμήμα και μας τρελαίνεις και τώρα πάλι με ένα άλλο ρόλο τέλος πάντων βρισκόμαστε εδώ. Δεν μεγάλωσα με Στέλιο Καζατζίδη, αλλά και μεγάλωσα. Γιατί μεγάλωσα στην Κεσαριανή. Και... Άρα δεν γινόταν. Δεν γινόταν δηλαδή. Να... Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Οπότε... Δηλαδή και τις δροκές σου να παίζεις από δίπλα θα ακουγόντουσαν. Από παντού. Από παντού, έτσι, ναι. Έτσι. Εντάξει, είναι αυτός ο νόστος τέλος πάντων των ανθρώπων που ταξίδεψαν, που έφυγαν από την Ελλάδα για να ζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και, εντάξει, είναι, ο Καζατζίδης είναι μέσα μας. Είναι δηλαδή, πώς θα γίνει, συνδεδεμένος με όλα αυτά τα χρόνια του ελληνισμού που ευχόμαστε τέλος πάντων να μην χρειαστεί, να μην ξανάρθουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τραγουδήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και θέλω να πω ότι και εμείς στην παράσταση βέβαια έχουμε το δικό μας Στέλιο. Είναι ο Στέλιος Πέτσος. Είναι ο Καζατζίδης μας. Ο δικός μας Καζατζίδης κάνει μια απίστευτη ερμηνεία. Ο μεγάλος Στέλιος Πέτσος. Αλλά και ο Αλέξανδρος Καλπακίδης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μίλησέ μου για τον Στέλιο Πέτσο, σε παρακαλώ. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Έχουμε κάθε βράδυ το ίδιο πρόβλημα, ας πούμε. Βασανιζόμαστε, κλείνουν οι φωνές, φωνάζουμε, κάνουμε. Ταλαιπωρούμαστε. Υδρότα, κιλά. Και βγαίνει ο Στέλιος, ας πούμε. Just act. 10 φράσεις εκεί πάρα πολύ εξαιρετικά ωραία και παίρνει όλο το χειροκρότημα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Οπότε δηλαδή, εμείς παίζουμε, είμαστε το φόντο του Πέτσου. Κανονικότητα, ναι, κανονικότητα. Έχουμε και ένα καπαμάουντ εκεί που θέλουμε να το πάρουν όλοι. Έχουμε θέματα, διάφορα. Υπάρχουν προβλήματα με τον Πέτσο. Πολλά. Έχουμε γεγονότα δηλαδή. Γεγονότα. Πάντως δεν έχω έρθει να δω την παράστασή σας, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Για το Στέλιο εννοείς, έτσι. Για το Στέλιο. Έτσι, αυτό ισχύει. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, Σπύρο μου. Γεια σου, μορφιά μου. Μιας και πήραμε αυτή τη στροφή, πήρε αυτή τη στροφή η κουβέντα, να πούμε και πού είμαστε, γιατί... Ναι, πες, γιατί ο Σπύρος δεν πρόκειται να πει τίποτα για να πει αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, στην Κυψέλη, και ανεβάζουμε τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού. Ο Σπύρος όπου κάνει επιτυχία. Όπου ο Σπύρος κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία, κατά τη γνώμη μου. Και είμαστε ένα από τα θέατρα τα οποία, εκτός ότι έχουμε ένα μειωμένο εισιτήριο σε σχέση με τα άλλα πρωτοκλασσά τα θέατρα στην πιάτσα, είμαστε, εισαγάγουμε και κάποιους ανέργους μέσα στις παραστάσεις μας, 30 τον αριθμό, κάθε παράσταση. Είναι καλό να τα λέμε αυτά, γιατί... δεν τα βλέπουμε πολύ συχνά στο ελληνικό θέατρο και πρέπει να λέγονται. Όπως επίσης ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές. Αλέξανδρε, ανέλαβε το αυτό, σε παρακαλώ. Ναι, δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η Δήμητρα Ιστογιάννη, η οποία έχει θέατρο και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Και ο Κώστας Αποστολάκης, ο οποίος του βάλανε εκτάκτως ένα γύρισμα νυχτερινό και επίσης δεν μπορούσε να έρθει. Και οι υπόλοιποι είμαστε εδώ. Στέλιος ο Πέτσος, όπως είπαμε. Θα πούμε χαιρετισμούς.
Αυτά. Σα εύχομαι, παιδιά, καλή επιτυχία εκ βάθους καρδίας. Και σε εσά. Φαντάζομαι να με πιστεύετε. Θα την έχει σίγουρα ο Στέλιος. Εμείς δεν ξέρω για το Στέλιος σίγουρα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δημήτρης Μαυρόπουλος, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Καιρό έχω εδώ, μάνα μου. Τι κάνεις? Από τότε που χάρηθηκε να σου δώσει παράσταση, έχω εδώ. Τι κάνεις? Καλά. Σκίζεται και πάτε. Δόξα τω Θεώ. Συμπέθερη πλατήρα, τρίτη χρονιά, πάμε πολύ καλά, όπως και όλα τα θέατρα. Μου λέγες ότι πάνε καλά τα θέατρα φέτος. Πολύ καλά. Φέτος τα θέατρα πάνε πολύ καλά, ο κόσμος μας τιμά. Γιατί? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος εκτόνωσης, επικοινωνίας και έκφρασης. Θέλω να πούμε πράγματα, τα λέμε εμείς μέσα από αυτούς, κάποια στιγμή ελπίζω να ηρεμήσουν τα πράγματα για να μην εκτονωθούν με άλλον τρόπο που δεν συμφέρει κανένα μας. Στη δύσκολη συγκυρία πάντως το θέατρο κρατάει πάντα. Ψηλά πάντα, έτσι. Πάντα. Από την κατοχή μέχρι σήμερα. Πραγματικά. Και αυτό είναι ευχάριστο για μας και για όλους τους καλλιτέχνες. Είμαστε και η πιο φθηνή διασκέδαση ουσιαστικά μετά τον κινηματογράφο. Δεν νομίζω ότι είναι φθηνό. Δηλαδή δεν το βάζουμε το θέμα το οικονομικό, είναι η ανάγκη. Δεν μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει με όλη αυτή την ταλαιπωρία στα θέατρα. Εδώ πορεία είχαμε και είχαμε κόσμο, όλα τα θέατρα. Έτσι. Αν θέλεις να πας κάπου πηγαίνεις, δόξα τω Θεώ. Αλλά βέβαια δείχνει και ένα άλλο σημείο, ότι οι καλλιτέχνες σε δύσκολες εποχές φαίνονται. Βλέπω τώρα όμως δύο εξαιρετικούς φίλους με εξαιρετική φωνή και από παιδί θυμάμαι τον Δημήτρη Ξανθάκη. Και τον Νίκο τον Μακρόπουλο και τον Θέμη τον Αραματίδη. Είναι παιδιά που τραγουδούν λαϊκά με εξαιρετικές φωνές, αλλά έχουν και μία άποψη και έναν στόχο. Δεν έχει μουσιακή αξία το να ακούμε Καζατζίδη ή παλιούς τραγουδιστές. Είναι ότι πιστεύουν στα τραγούδια. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι σε κέντρα που πηγαίνουμε. Το πρόγραμμά του, σύγχρονο τραγούδια, διασκεδάζει ο κόσμος. Όταν αλλάζουν πρόγραμμα μετά τις 2, ας πούμε, υπάρχει μία. Το κοινό και αρχίζουν και χορεύουν. Λες τα τραγούδια τα ξέρουν, μια ανάταση. Και βλέπεις νέους ανθρώπους, και αυτό είναι πολύ παρήγορο για μένα. Το ότι η αξία ενός τραγουδιού, γιατί υπάρχουν και συνθέτες, υπάρχει μεγάλη φωνή του Στέλιου του Καζατζίδη, έχουν σφραγίσει πλέον το ελληνικό τραγούδι και το έχουμε πλέον στο DNA. Βέβαια, δεν ακούς, είπε ο γιος του Χρήστου, το μεγάλο. Έτσι. Αρχίζει ο καθένας, οι αξιολογοί δεν χάνουν την αξία τους. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Συμφωνείτε, κυρία Ανθή Βούλγαρη? Συμφωνώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Εμείς δεν μεγαλώσαμε με Στέλιο Καζατζίδη, μεγαλώνουμε με. Εσείς δεν μεγαλώσατε καν, αγαπητοί. Το πρόβλημα είναι δεν μεγαλώσατε. Είμαστε στην κατηγορία που τον αγαπάμε εμένα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Ερωτευόμαστε μαζί του, πονάμε μαζί του, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Θα μας μάθετε σήμερα. Ναι. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάμε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πώς πάτε στην εκπομπή σας? Πάμε μια χαρά. Πολύ ωραία πάτε, ναι. Μια χαρά. Χαιρετισμούς στα παλικάρια να δώσετε. Θα δώσουμε. Και όλοι μας την αγάπη. Ξέρετε ότι είναι πολύ φίλοι μας. Το γνωρίζουμε. Γιατί είστε προκλητικοί, καλησπέρα σας. Για σένα, ναι. Καλησπέρα σας. Κυρία Ντόρα Κουτροκόη, δεν ξέρω γιατί με προκαλεί από την αρχή. Δεν ξέρω γιατί είστε προκλητικοί. Εσύ με προκαλείς, γιατί συνέχεια μου λες για την ηλικία μου. Τι να κάνω, μικρή είμαι, ήρθα να μάθω. Μα μου λέει, τη λέω τον Καζατζίδη, μου λέει, ο πατέρας μου δεν ξέρω, ο παππούς μου ίσως. Για να δείξει δηλαδή ότι εγώ είμαι συνομήλικος παππού της. Μα μου λέει, ποιος σου έμαθε το Στέλιο Καζατζίδη, και λέω, πατέρας μου, παππούς μου, τι να κάνω. Είναι τρόπος αυτός τώρα? Είναι τρόπος, ας πούμε, αυτός. Θα δώσουμε χαιρετίσματα στα αγόρια μας. Στο Σπύρο και στο Γιώργο. Ναι. Χαιρετισμούς. Πολλά φιλιά και στους δύο. Όλα καλά λοιπόν εκεί? Όλα καλά. Δύσκολη δουλειά που κάνετε, παιδιά, και κουράγιο να έχετε και δύναμη να έχετε. Να είστε καλά, αυτό, ευχαριστούμε. Τρεις ώρες ζωντανό κάθε μέρα. Όλες οι δουλειές δύσκολες είναι. Είναι τώρα αυτό, είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ζωντανό κάθε μέρα είναι, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον που είμαι αγχωτικός άνθρωπος, αυτό το άγχος του και αύριο τι θα γίνει και αύριο που θα πάει το τρένο είναι πολύ. Εμείς είμαστε η ομάδα των παιδιών, δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό. Περισσότερο εκείνοι έχουν την ευθύνη, αλλά και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μάλιστα. Κυρία Γιολάντα Μπαλαγούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά εσείς. Χαιρόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία και μεγάλωσα με τα τραγούδια του Στέλιου του Καζατζίδη, θέλοντας και μη όλα τα παράθυρα. Νέα Ιωνία, βέβαια, αφού εκεί έμεινε ο άνθρωπος. Και έχω επίσης φυλαγμένα όλα τα βινίλια που είχαν οι γονείς μου και δεν τα δίνω με τίποτα. Το pick-up δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν τα βινίλια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που ήρθες, Γιολαντάκη μου. Και εγώ που με καλέσατε. Με τι διατρίβεσαι αυτόν τον καιρό? Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα σε μια σειρά για το Μέγκα που θα βγει το Φεβρουάριο. Καλή επιτυχία. Με τον Βασίλη τον Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Είναι ο κύριος Σταύρος Νικολαίδης? Ναι, είναι. Τιμή μας. Τιμή μας. Δικιά μου. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλά, εμείς πήρα. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι Όμορος Δήμος, με την Κεσαριανή, Βύρονα. Προσφυγική περιοχή, όπως καταλαβαίνεις. Άρα τα ίδια ακούσματα. Άλλωστε, εγώ είμαι και σε ηλικία που τον πρόλαβα αρκετά, μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, σε ευχαριστώ προσωπικά. Ευχαριστήσε τον άνθρωπο. Χαίρομαι πάρα πολύ, εκτός από τον Στέλιο Καζατζίδη. Χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι θα είναι εδώ ο κ. Αδαμαντίδης και ο Νίκος Μακρόπουλος, που γνωριζόμαστε
Πολλά χρόνια πριν κατέβει στην Αθήνα ακόμα. Έτσι, έτσι. Και μπορώ να, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον που μπορεί τόσο άξια να πάρει τη σκυτάλη του λαϊκού τραγουδιού από τους προηγούμενους. Και μπράβο τους, μπράβο τους. Ίσως είναι και μοναδικός νομίζω. Πολύ ωραία. Εσύ είσαι στο... Σε Σουάριο Δολοφόνος, 12ος χρόνος. 12ος. Βιβλίο Γκίνες, έχουμε μπει πια, δεν το ξέρετε. Το βρείτε στο δολοφόνο, έχουμε μπει στο βιβλίο Γκίνες, ναι. Εμείς και η Βοστόνη. Πολύ ωραία. Κυρία Κατερίνα Μάτζιου. Καλησπέρα σας. Γεια σου Κατερινάκη μου. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Γεια χαρά, καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, πώς είναι τα κέφια μας. Καλά, ωραία. Και τώρα σήμερα νομίζω θα είναι ακόμη καλύτερα. Ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ ωραία βραδιά. Να προσέχεις λίγο τον Ασλανίδη, γιατί. Ναι. Με βάζετε δίπλα σε δύο άντρες. Ναι. Πρέπει να προσέχω. Ο Ασλανίδης είναι τύπος, ξέρεις, είναι πολύ έξω καρδιά, αυτό εννοώ. Δηλαδή είναι εκδηλωτικός άνθρωπος. Εκδηλωτικός. Μην κοιτάς. Ωραία, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Γιατί με κοιτάς λάγνα, αγόρι μου. Εκδηλωτικός άνθρωπος, παιδί μου, γι' αυτό λέω, προσέχεις. Σε έχω πάντως, σε φιλάνε καλά. Ναι, ναι. Τα δύο παλικάρια. Τα αισθάνομαι μια σιγουριά, μια ασφάλεια εδώ. Τι έχεις εκεί στο πέτος, αγόρι μου. Αυτό έχει σημασία, το φοράω σήμερα. Την επανάσταση στους ανθρώπους την έφερε η ισχύ των λέξεων, η πατρίδα. Η ισότητα, η ελευθερία και η ανθρωπότητα. Ο Χατζατζίδης τα τραγούδησε αυτά όλα. Άρα λοιπόν άγγιξε την καρδιά όλων των Ελλήνων και τώρα έχει γίνει και διεθνής. Τον ακούει η Ρουμανία, Βουλγαρία και όλες οι πόλεις που αρχίσαν και τα κράτη που έχουν προσφυγιά. Πού να δεις όταν πήγα εγώ παιδιά πριν 15 χρόνια στο Ισραήλ τι γινότανε. Ναι. Εκεί να σε έχω. Να βλέπεις τους ταξιτζίδες, εκεί δεν ξέρουν. Μιλάνε λέξη ελληνικά και να ξέρουν τα λόγια όλα απ' έξω. Λοιπόν, αυτό μου το. Κρέμασε ο πρόεδρος, ο Τσιγκόπουλος, ο Κώστας που έχει κάνει ένα άγαλμα μόνος του έξω από το πρώτο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, για πάρτι του. Υπάρχει τέτοιο μεγαλείο και έτσι πως το με τα πάρκα κτλ. Και μου το κρέμασε εδώ και το φοράω γιατί αξίζουν οι απλοί άνθρωποι αυτοί που τον θαυμάζουν τόσο πολύ και μην ξεχνάς ότι ο Στέλιος έχει πάνω από 80 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, έτσι για να το ξέρει ο κόσμος. Άρα λοιπόν ο Στέλιος δεν είναι τυχαίο πράγμα. Και όπως ο Μίκης, όπως ο Μάνος. Αυτοί έχουν το δικό τους, τη δικιά τους Ελλάδα. Λοιπόν, ο Καρατζίδης τραγούδησε και τον έρωτα. Τραγούδησε βρώμικο έρωτα. Με υδρότα έρωτα. Και παράλληλα έδωσε αξία στο θάνατο ο Καρατζίδης. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Γιατί όσο θα ζουν οι πρόσφυγες και οι φτώχοι, ο Καρατζίδης θα είναι σημειοφόρος. Αυτά έχω. Α, είσαι σπουδαίος εσύ. Δηλαδή είσαι σπουδαίος. Μπράβο, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Σπύρο, το είχε για άλλο αυτό. Πάω στο δικαστήριο, ξέρεις με αυτό. Πάω και στο δικαστήριο. Στην εφορία, το είχε. Πάω στην εφορία. Μου το βλέπουν αυτό μου. Και αθώνεται. Αθώνομαι. Το είχε για άλλο. Λοιπόν, να πω και κάτι το οποίο δεν θα περάσει απαρατήρητο. Εγώ ανήκω στους εμείς και οι εμείς είναι απέναντι. Αυτή η ορχήστρα για πρώτη φορά στις εκπομπές έχει τρία μπουζούκια, οργανοπαίκτες, νέα παιδιά. Όλα τα όργανα της Ελλάδος και παράλληλα πώς παίζουν το Στέλιο με τόσο σεβασμό. Γιατί σε πολλά τραγούδια στην Ελλάδα πολλοί χασμουριούνται από πίσω. Με το Στέλιο δεν κάνεις πλάκα. Είναι η κερκίδα που θα μας δώσει. Έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο είπαμε ότι είναι το μπαλέτο της εργατικής τάξης. Αγόρι μου! Έτσι. Και εγώ είμαι Ζεμπεκάς και ήρθα να χορέψω για την παρέα, γιατί ο πατέρας μου υπήρξε ο μεγαέτος Ζεμπεκάς και τον έχασα. Θα χορέψω για τον πατέρα μου σήμερα. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες σήμερα. Τι γίνεται. Καλά. Ναι. Ο αυτοκράτο. Έχω εδώ πέρα το alter ego του Στέλιου δίπλα μου. Ξέρετε το alter ego. Λοιπόν, εγώ με τον Καζατζίδη είχα δύο φοβερές γνωριμίες. Η μία ήταν όταν ήμουν νεαρός στο Βόλο και γράφαμε διαγωνισμούς στο γυμνάσιο. Ξυπνάγαμε τον πρωί να κάνουμε επανάληψη στα μαθήματα. Και τα ράδια παίζαν συνεχώς στη Μαντουβάλα. Ξέρω τον πρωί άμα ξυπνάς και είσαι ζαμπλακωμένος από τα μαθηματικά, από τα αρχαία, ακούγαμε τη Μαντουβάλα και μας χαλάρωνε, ξέρεις. Και είχα όνειρο κάποια στιγμή να τον δω αυτόν τον άνθρωπο κοντά, είμαι στο Βόλο. Κρίθηκε μια φορά να τραγωδήσει στο Βόλο, στις Αλικές, αλλά δεν μπορούσα να πάμε. Τώρα με 15 χρόνια πήγα, δεν μπορούσα να πούμε μέσα. Και κάτσα στη φράχτη απ' έξω στα καλάμια και τον ακούγαμε που τραγωδεί, ξέρεις, ένας ωραίος κύριος με το κουστούμι του, το άστρο, τη γραβάτα, την κιθάρα, το ξέρεις, ας πούμε.
τραγούδια, τα τραγούδια του και μου άρεσαν πολύ. Και μετά από πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, το 80 ήμουνα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Και μου λέει ένας φίλος μου, μου λέει εδώ κάτω, λέει, στο Μανχάταν τραγουδάει, είναι ένας Έλληνας, μου λέει, που έχει μαγαζί μπουζουξίδικο. Ήτανε το μαγαζί το Σιρόκο, το είχε ένας Ελληνοϊσραηλίτης, ο Άρης Σαν, από τους καλύτερους φίλους του Καζατζίδη, ο Άρης Σαν. Και φίλος του Καζατζίδη. Ο Άρης Σαν, ναι. Ναι, ναι, ο Άρης Σαν είχε το Σιρόκο το μαγαζί, ήτανε, έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Και μαζευτήκαμε λοιπόν 5-6 Ελληνοαμερικανάκια και τα λοιπά, να πάμε να δούμε τον Άρης Σαν. Πήγαινε επίσης και πολύ η εβραϊκή παροικία να ακούσει τον Άρη Σαν. Όταν μπήκαμε μέσα και λοιπά, καθίσαμε εκεί πέρα, ξέρεις, νεαροί, κάναμε τις ζωηράδες μας. Ο Καζατζίδης καθόταν σε ένα τραπέζι μόνος του. Καθόταν με το ισκάκι του εκεί πέρα αυτός. Εγώ θέλω να τον πλησιάσω, να του μιλήσω, ξέρεις. Αισθάνθηκα πραγματικά δέος, γιατί μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια. Ήταν το ίνταλμά μου, ξέρεις, όταν είσαι. Λοιπόν, πηγαίνω κοντά του, λέω, κύριε Καζατζίδη. Καλησπέρα σας, του λέω, είμαι ένας πατριώτης από την Ελλάδα, έρθε για λίγες μέρες εδώ. Θα μας πείτε ένα τραγουδάκι, ξέρεις. Αυτός δεν τραγουδούσε ποτέ. Κοίταξε, χαμογέλασε και λοιπά. Και μου λέει, κάτσε να σκεράσω κάτι, παιδιά, εγώ δεν τραγουδάω. Και μου λέει ο ένας Ελληνοαμερικάνος, λέει, ποιος είναι ο κύριος, μου λέει, για τον Καζατζή. Και του λέω, δεν ξέρεις τον Ιησού Χριστό, του λέω, ποιος είναι, του λέω. Είναι ο Ιησούς Χριστός του τραγουδίου στην Ελλάδα, του λέω. Αυτές ήταν οι δύο γνωριμίες. Βέβαια, μετά πηγαίναμε πολλές φορές στο Σιρόκο, συζητούσαμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγνός, είχε μία μόρφωση, ας πούμε, κοινωνική, ξέρεις, λαϊκή, και κάθε φορά που συζητάγαμε, σκεφτόμουν τρένα, σκεφτόμουν μετανάστες, σκεφτόμουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν το μεγάλο ξεσηκωμό, το φευγό των Ελλήνων να πάνε στη Γερμανία, στο Βέλγιο κλπ. Και αυτούς τους συνέδευσε, τους είχε απαλώσει, απαλύνει τον πόνο τους. Και μια φορά τα πήγαμε πάλι με τον Μπάστα να παίξουμε στο Βέλγιο. Τελειώναμε, σας κουράσω. Παίζαμε την εθνική ομάδα και ήρθαν οι Έλληνες, οι εργάτες, ξέρεις, από τα ορυχεία του Βελγίου, ας πούμε. Ντυθήκαμε με τις στολές τους, με τις φουστανέλες τους να παίξουμε τους Βέλγους. Ήταν υπερήφανοι. Ήρθε η ελληνική ομάδα να παίξει. Γιατί ήταν καταπιεσμένοι. Βγάζανε κάρβουνο και φτιάχνανε τίποτα άλλο. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα λοιπόν, ξένος. Και παίξαμε ωραία. Είχαμε καλή ομάδα, κερδίσαμε τους Βέλγους. Και το βράδυ κάναμε ένα γλέντι με τον Καζατζίδη. Δεν έγινε ποτέ να πέφτουν τραπέζια, να γίνει να καίτε το σύμπαν μέσα. Τι αστυνομία να έρθει απ' έξω, τίποτα δεν κάναμε. Το κάναμε το μαγαζί καλοκαιρινό. Αυτές ήταν, ας πούμε, από έχω στο μυαλό μου από το στέλνο τον Καζατζίδη. Δυστυχώς δεν μας τραγούδησε για πολλά χρόνια, δεν μας άφησε επιτυχίες. Αλλά θα συνοδεύει όμως τον κάθε Έλληνα. Στο μυαλό του μέσα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ακούμπησε τον Έλληνα αυτό που ήταν η παρία. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Κυρία, λοιπόν, έχουμε τέσσερις κοπέλες, γιατί η εκπομπή έρεται στο ύψος της. Την κυρία Άννα Καβαθά, η οποία είναι βολεϊμπολίστρια του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, Ανούλα, τι κάνεις. Εσύ τώρα ανήκεις, ας πούμε, φαντάζομαι, σε αυτούς που είπαμε ότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα και τον Καζατζίδη και ήρθαν να ακούσουν. Ενώ δεν θα μιλήσουμε για τη βιογραφία του, τα τραγούδια του. Θα σε τσεκάρω εγώ. Είδα ότι στην αρχή δεν ψιθύριζες τίποτα. Άρα, μάλλον ψιλοάγνωστο τοπίο είναι για σένα, έτσι. Όχι, έχω. Όχι. Έχω μεγαλώσει κι εγώ από τον πατέρα μου που άκουγε Καζατζίδη. Ανούλα, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε ολόκληρη ιστορία μετά την προπόνησή σας και τα λοιπά. Πήρατε ειδικές άδειες για να έρθετε να μας συντροφεύσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα γι' αυτό. Και δεύτερον, εμείς δώστε προσοχή στα τραγούδια, θα σας ανταμείψουμε όσο μπορούμε. Γιατί καλό είναι να ξέρουμε πράγματα ακόμα και αν δεν μας αφορούν προσωπικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι γραμμένα μέσα στο DNA μας. Σίγουρα θα σας ξυπνήσει κάτι ακούγοντας. Να καλησπέρισω την κυρία Νίκη Μουζάκη. Καλησπέρα. Είστε στον Πανελλήνιο, παίζετε. Ναι. Μάλιστα. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι. Τι κάνετε, πώς πάει η ομάδα. Εντάξει. Παλεύουμε. Προσπαθούμε. Τι παίζετε εσείς, τι θες παίζετε. Ακραία. Δεξιά, αριστερά. Αριστερά. Με τον Καζατζίδη τι σχέση έχετε. Μου αρέσουν πολλά τραγούδια του. Η αλήθεια είναι πως εντάξει, δεν τα επιλέγω ως τρόπο διασκέδασης, αλλά όταν τα ακούω, μου αρέσουν. Έτσι ακριβώς. Κάτι νιώθω, χωρίς να ξέρω γιατί το νιώθω. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι.
Και βεβαίως πώς να μπορούσατε να τα επιλέγετε με όλο σας το δίκιο αφού δεν παίζονται πια. Δηλαδή, κάνα δύο-τρεις σταθμοί παίζουν πού και πού, ας πούμε. Δεν είναι. Δυστυχώς τα περισσότερα ραδιόφωνα αυτά με τα playlist παίζουν τα πλαστικά τραγουδάκια τα σημερινά της μιας χρήσης. Κυρία Χριστίνα Τσαπραλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Εσύ. Από σε ποια ομάδα παίζετε, στο Μαρκόπουλο? Στο Μαρκόπουλο, ναι. Τι λέτε και τι παίζετε εκεί? Παίζουμε βολέι, προσπαθούμε. Ναι. Κεντρικός, απέσης. Μάλιστα. Και τι γίνεται παρακάτω? Παρακάτω, η ομάδα μας πάει μια χαρά προς το παρόν. Μάλιστα. Ασχολείστε και με κάτι άλλο ή? Ναι, έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία, προπονητική. Μάλιστα. Νομίζω είναι εντάξει. Διασκέδαση καθόλου, μένει χρόνος? Όσο μπορούμε, ναι. Μάλιστα. Όσο μπορούμε. Τα τραγούδια που έχουμε απόψε, σας λένε κάτι? Μας λένε, δεν έχω μεγαλώσει με κατατσίδι, έχω ασφαλώς ακούσματα. Ναι. Από μπαμπά, παππού, παππάπου. Προπάπου. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θυμούνται οι παλιοί και να. Γι' αυτό ακριβώς. Μαθαίνουν ακριβώς. Και οι νέοι. Και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Κυρία Ράνια Γκούζου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παίζετε στον Πανιόνιο. Μάλιστα. Στο Βόλιο του Πανιόνιου. Θα μας πει δύο τραγούδια από την τελευταία της δουλειά, η κυρία Γκούζου. Ράνια, και πες. Τι να πω. Τι παίζει εκεί? Παίζω διαγώνια. Μάλιστα. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Μπράβο. Ωραία. Παιδιά, θα σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Κοσμείτε την παρέα μας. Εγώ πώς να σας πω, θα σας παρακολουθώ να δω αν σας λένε κάτι τα τραγούδια. Και αν δεν σας λένε, θα βρω έναν τρόπο να σας διασκεδάζω. Θα βρω τρόπους. Έχω εγώ τρόπους. Εντάξει, έχω και ανθρώπους δηλαδή. Θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε κάτι τραγουδάκι, γιατί πολλές κουβέντες είπαμε. Σηκωθούμε. Θέλετε να χειροκροτήσουμε, χειροκροτήσουμε. Το ένα καλύτερο από το άλλο το τραγούδι απόψε. Θα κουραστείτε εσείς που τα ξέρετε να τραγουδάτε. Θα παίξουμε ένα τραγούδι και να το αφιερώσουμε στον Βασίλη τον Κούμα. Στον Βασίλη τον Κούμα. Αυτό το τραγούδι που άκουγε μικρός. Μα του μπάλα λοιπόν. Να σε δω και ας πεθάνω καλή μου, αυτό μόνο ζητάει η ψυχή μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουβά, Μαντουβά. Μάτια
μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω. Ωραία, ξεκινήσα πολύ ωραία. Μπράβο. Πάμε, Μαέστρο, πάμε. Ξέρεις εσύ. Όταν βλέπετε να κλαίω, κάπου μέσα μου πονεί. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πήγανε σε
κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια πια, για σπάνω στην ευχή τα μαλλιά. Αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχαστα πια. Θα σου κλείσω το σώμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το σώμα με χίλια φιλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Με πήγανε σαν η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σβήσω τα σώμα και για σπάν στην ευχή τα παλιά και ας πάν.
ερωτική μου πόλη. Αχ, και να έρθω σαν στέξανα αυτά τα κρύα δίμηνα που είναι η καρδιά. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ, και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου Μπορώ να πω όμως κάτι. Θέλω να πει κάτι ο Αχιλλέας, παιδιά. Πρώτη φορά τέτοια ομάδα και τέτοιοι τραγουδιστές πάνω στο λαϊκό τραγούδι. Έτσι δεν είναι. Είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και σκέψου. Είσαι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και σκέψου πόσα καλά τραγούδια καταπληκτικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Μην ξεχνάς ότι επένδυσα και τα αυτιά μου. Πού αυτά τα τραγούδια. Εγώ επένδυσα και τα αυτιά μου. Κάνα γκολ με τα αυτιά έχεις βάλει, ρε. Όχι, ποτέ. Εμείς βρώμικα πράγματα δεν ξέρω. Με τα αυτή βρώμικο είναι, δεν επιτρέπει. Βρώμια είναι. Ο άλλος έβαλε με το χέρι. Πάντως τα τραγούδια του Στέλιο Σπύρο κάναν τον άνθρωπο δυνατό, ξέρεις. Ενώ τώρα, συγγνώμη, τα μοντέρνα τραγούδια τον κάναν τον άνθρωπο πολύ μαλθακό. Τον κάνουν αδύνατο. Τι είναι απελπισμένο. Τον άψει η αγάπη του και έφυγε. Να σα πω, ξέρει τι γίνεται με τον Βασίλη. Αυτό μίλαγε δυνατά. Τον κάναν δυνατό το τραγούδι. Δηλαδή, τον άντρα τον κάναν δυνατό. Έτσι, έτσι όπω το λε. Αλλά ξέρεις, είναι και τα τραγούδια και οι καλλιτέχνε, παιδιά τη εποχή του. Ήταν πραγματικά δύσκολα τα πράγματα τότε. Και γινόντουσαν πράγματα δυνατά και αντρικά. Γιατί οι αντιθέσει ήταν τεράστιε. Η γλώσσα μα, δηλαδή, είναι από τι πιο όμορφες γλώσσες του κόσμου, δεν είναι, αλλά δυστυχώς δεν την ομιλούν πολύ στον κόσμο. Ενώ απέναντίας βλέπεις τα ισπανικά, τα μιλάει 2 δισεκατομμύρια κόσμος. Το έχουν πει τόσο. Και βγαίνει λοιπόν ένας άσχετος, ξέρω εγώ, ας πούμε, Ισπανός τραγουδιστής και γίνεται παγκόσμιο σεισμός, βγήκε ο Χούλιο Εγκλέσιας, ας πούμε, ένας νερόπρασος που τραγουδάει. Τραματοφύλακας. Συγγνώμη, γιατί είναι εμπορικός και ακούγεται αυτή η γλώσσα στη Λατινική Αμερική, ακούγεται παντού. Ενώ δική μας η γλώσσα που είναι, ας πούμε, ο θησαυρός μας, είναι η γλώσσα μας και ο πολιτισμός μας και η κουλτούρα μας, δυστυχώς δεν τη μιλάει πολύς κόσμος. Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει ένας ξένος το νόημα του στίχου που υπάρχουν στα τραγούδια μέσα. Γιατί και ο στίχος έχει πολύ μεγάλο νόημα με τον παρακολουθήσει. Και κάθε εποχή. Να σου πω μια μικρή ωραία ιστορία για τον Καζατζίδη. Την έχω ξαναπεί από εδώ, αλλά για όσους δεν την έχετε ακούσει, είναι πολύ ωραία. Όταν είχαμε κάνει το πρώτο μας αφιέρωμα πριν 3-4 χρόνια, είχαμε πάρει μαρτυρία από έναν Γερμανό τελωνιακό, ο οποίος συνταξιούχος πια, θυμόταν. Και λέει, τότε που μεταναστεύαν οι Έλληνες και ερχόντουσαν καραβιές, πανφτωχοί, ερχόντουσαν στη Γερμανία να δουλέψουν, ανοίγαμε τις βαλίτσες για να τις ελέγξουμε και βλέπαμε μέσα να πούμε, ξέρω, δύο τρία ρουχαλάκια έτσι κτλ. Συνήθως μια εικόνα της Παναγιάς και κάποια δισκάκια κάποιου Καζατζίδη. Μία Καζατζίδη, δύο Καζατζίδη, τρεις Καζατζίδη. Και αρχίσαμε και λέγαμε, τι είναι αυτό ρε παιδιά, γιατί. Και αρχίσαμε εμείς και ψαχνόμαστε, ότι πώς είναι, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τραγουδία. Σπύρο. Και μετά βεβαίως ο άνθρωπος αυτός μας είπε, φυσικά δεν υπάρχει ούτε ένα, ο Γερμανός, ούτε ένα τραγούδι του Καζατζίδη που να μην το γνωρίζω, να μην το ξέρω. Εκείνη την εποχή. Είχε πάει ο Στέλιος και έκανε σε ένα ανοιχτό χώρο, σε πάρκο, μια συναυλία και είχε 1 εκατομμύριο Έλληνες.
Και είχαν πάει την ίδια περίοδο οι Beatles και είχαν κάτω από 200.000. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ασφαλώς. Γιατί ήταν θέμα πόνου, καταλάβες. Δεν πας εκεί για τις αρέσεις, πας για τις πονές. Ο Αλέξανδρος ο Καλπακίδης έχει σχέση με τη Γερμανία. Ναι, εγώ έχω... Κατάγω από μια οικογένεια που είναι μετανάστες και είναι ακόμα στη Γερμανία και η εμπειρία μου δηλαδή με τον Καζαντζίδη, ας πούμε, είναι αυτή από τους γονείς μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου δηλαδή. Που και τώρα όταν θα ακούσουν την εκπομπή θα συγκινηθούν και θα κλαίνε και. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς στη Γερμανία. Στον κύριο και την κυρία Καλπακίδη, εξαιρετικά. Και σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας. Και αυτή δηλαδή είναι η σχέση μου. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, ο πατέρας μου τον είχε γνωρίσει κάποια στιγμή, γιατί είμαστε από την Καβάλα, από τις Κρινίδες και ερχόταν αυτός εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω πως τον είχε γνωρίσει κιόλα προσωπικά. Αλλά η εμπειρία είναι αυτή. Αυτό που λες, ότι κουβαλούσαν τότε κασέτα, ας πούμε, ή ένα δισκάκι μικρό. Και ακούγανε τον Καζαντζίδη και αυτό τους έδινε δύναμη για να προχωρήσουν και να ζήσουν. Γιατί τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Γερμανία. Και ακόμα και τώρα που σου λέω ότι τους ακούνε, συγκινούνται. Δεν είναι απίστευτο δηλαδή. Σκέψου λέει να γυρνάς από μια δεκάωρη δουλειά μέσα στον ξένο τόπο και αυτό που θα θέλεις είναι το φτωχικό, ξέρω εγώ, πιάτο. Κρασί και να ακούσεις λίγο το Στέλιο, λίγο να πάρεις δύναμη για την άλλη μέρα. Στο στρατό, στα τζουμπόξ μέσα. Ψέματα, ψέματα. Στα τζουμπόξ μέσα, στα στρατόπεδα τι είχαμε. Βέβαια. Όταν καθόμασταν το βράδυ, στο καψιμί και γινόταν το γλέντι το ωραίο με τα δισκάκια και τα κονιάκ, ξέρεις, αυτά τα χύμα που γινόμασταν μπίλια. Πώς τη βρίσκαμε, και άντρες μεταξύ μας, μόνοι μας, έτσι. Και χορεύαμε μόνο με Καζαντζίδη και άλλους παλιούς εκτελεστάς εκείνη την εποχή, εκλεκτούς. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
Συνεχίσουμε πάλι με τα παλικάρια μας, ξεκουραστήκατε λίγο, αρκετά λουφάρατε. Για σηκωθείτε να μας πείτε το «Δε σε πιστεύω, σε έχω μάθει πια». Ζωή θα χαράξω να
σ' αγαπώ. Μπράβο! Μπράβο, Αλέξανδρε, μπράβο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Κατέληψε αυτή, αυτή που θαύμαζες τόσο κι εσύ. Φίλε μου καλέ, αν τη δεις ποτέ, πρώτα να σου πει γιατί με πλήγωσε, γιατί, 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 γιατί. Πως θέλει να ξαναρθεί, όμως διστάζει από ντροπή. Πες της πως εγώ τη θέλω και την αγαπώ. Συγχωρώ. Φίλε μου καλέ, αν τη δεις ποτέ, πρώτα να σου πει γιατί με πλήγωσε, γιατί, γιατί, γιατί ο χρόνος είναι δικαστής. Είχες το θάρρος να μ' αφήσεις χωρίς και να με χαιρετήσεις, και τώρα συλλογή σου μες στην καταστροφή σου το χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετάνιωσες αλλά ξεχάσει κι ο πόνος μου κι αυτός μου έχει περάσει. Η πονεμένη καρδιά βρήκε αλλού πανηγοριά, κι αν τα νιώσες το τρένο το έχεις χάσει. Πως θα σε περιμένω να
με βρεις γυρνώντας νικημένο και πως θα σου ανοίξω για να πεις. Μα το φαρμάκι σου που πήρα μου δώσε δύναμη και πείρα και ούτε θα σ' αγγίξω και ούτε θα σ' ανοίξω και δεν ακούω ό,τι κι αν μου πεις. Μετάνιωσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει κι ο πόνος μου κι αυτός μου έχει περάσει. Η πονεμένη καρδιά βρήκε αλλού πανηγοριά κι αν μετάνιωσες το τρένο το έχεις χάσει. Έλα, Χιλέφ! Εγώ! Το δικό σου αμάρτημα, το δικό σου αμάρτημα. Είναι αφιερωμένο γιατί εγώ το πήγα στο Στέλιο αυτό. Με το Γιάννη που πάρει. Για μια σβηνιά τη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρια έκανα. Τις αμαρτίες τις δικές μου αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα δέκα δάχτυλα μου μόνο τα πέντε θα κρατήσω. Μα τα δάχτυλα μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Στο αμπιωτό και μες στη ζάλη κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου τις αμαρτίες που έχω κάνει. Μα το δικό σου αμάρτημα όλα τα δάχτυλα μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Θέλεις ένα ναύτη ακόμα που είναι τάχα αστεριανός και αδιαφορά να ξέρεις πόσο φαρμάκι ήρθε αυτό το σώμα και την απάγια
έχω ζήσει στη στεριά. Ό,τι αγάπησα μου το κλέψε το χώμα. Η αγαπημένη μου πλαγιάζει σε άλλο στρώμα. Και οι παλιόφιλοι με πρόδωσαν ακόμα. Ισκαριώτιδες με ένα φιλί στο στόμα. Hey, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα. Μη μου λέτε για αυτή. Που γυρνάει και που ζει. Θέλω να ξεχαστεί. Πληγή μου δεν κλείνει όσο ακούω για εκείνη. Τα πικρά δάκρυα μου στάζουν μες στην καρδιά μου. Δεν αξίζει για αυτή πια να κλαίω. Τι κι αν ζήσαμε χρόνια μαζί. Το όνομά της ξανά δεν το λέω. Γιατί νιώθω καημό και ντροπή. Μη μου λέτε για αυτή που γυρνάει και που ζει. Θέλω να ξεχαστεί. Στις μεγάλες μη μ' ανοίγετε κι άλλες. Δεν αξίζει για αυτή πια να κλαίω. Τι κι αν ζήσαμε χρόνια μαζί. Το όνομά της ξανά δεν το λέω. Γιατί νιώθω καημό και ντροπή. Μη μου λέτε για αυτή. Μπράβο, ρε παιδιά! Μάμπα! Yeah,
Πρέπει λίγο να χαρούμε, νινανάι για βρούμε, νινανάι νάι. Πρέπει λίγο να χαρούμε, νινανάι για βρούμε, νινανάι νάι. Οπα νινανάι νανάι, νινανάι νάι. Νινανάι για βρούμε, νινανάι νάι. Οπα νινανάι νινανάι, νινανάι νάι. Νινανάι για βρούμε, νινανάι νάι. Μάνα μου πως μπόρεσες
συγχωρήσες. Μάνα μου πως μπόρεσες και μου το συγχωρήσες. Για μια γυναίκα σου κλείσα την πόρτα, σου είπα λόγια μάνα μου μικρά. Κι όταν μ' άφησε και εκείνη ήρθες όπως πρώτα και μου έδωσες αγάπη και παρηγοριά. Στην αγάπη μου και ξεχνάς ένα λάθος σου μεγάλο. Ένα βράδυ εσύ με το δάκρυ μου είχες χτίσει φωλιά με έναν άλλον. Σε λυπάμαι αλλά είσαι κίνδυνος. Σ' αγαπάω αλλά αμφιβάλλω. Η καρδιά μου ασώψεται. Σ' αγαπάει μ' ακούω όμα. Όμως πώς να κοιμηθώ σε λερωμένος τρόπο. Είπανε πολύ, τραγουδήσαμε πάρα πολύ ωραία φυσικά τα παιδιά, εννοείται. Πολύ ωραία χορέψαμε, πολύ ωραία κέφι, αλλά η κορυφαία στιγμή της βαριάς είναι τώρα. Είναι τώρα. Η δις Ολυμπιονίκης πηγή Δεβετζή θα μας πει στο άδειο μπαγκέτο απόψε... Παιδιά. Μπήκες. Μπήκες. Δείξτε κατανόηση γιατί... Θέλω να ζητήσω συγγνώμη το προτέρω. Δείξτε κατανόηση. Γιατί μπορεί να είμαι πρωταθλήτρια, αλλά σιγά σιγά ανακαλύπτω με τα ταλέντα μας, έτσι. Πλάκα κάνω, έτσι. Όχι, εγώ δεν αλλά πω, επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, θέλω να σας πω ένα τραγούδι. Υπογράψει πόλεμο με τον Μακρόπουλο. Η ίδια κατανόηση λοιπόν... που θα δείχνατε κι εσείς αν πηδάγαμε εμείς. Α, πολύ καλό αυτό. Μου άρεσε κύριε Μακρόπουλε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, αγάπη μου. Είμαι έτοιμη, ναι. Έτσι κι αλλιώς τα δύσκολα εσείς συνηθισμένοι. Πάμε. Χωρίς παιδιά. Πακέτο απόψε μπήκες. Δεν ξέρω τι ζητάς και αν το βρήκες. Αχ να σου ένα τσιγάρο τελευταίο. Γουλιά γουλιά μαζί σου να τα λέω. Μα τι να πω που με στεγνώσα από ψηλά και από παρέα. Και σ' αγαπώ γιατί σε άπιαστη σαν όλα τα ωραία. Τι να σου πω, άδειο βαγόνι στο μυαλό μου αραγμένο. Τόσα αγαπώ. Πάνω στου μπράτσου μου χαράζω την πλήγη και δεν μπορώ να μη σε δω ούτε να μη σε περιμένω. Και δεν μπορείς να ακολουθήσεις τη δική μου τη φυγή.
θέλες εμένα, μη τα ψάξεις. Εδώ που είμαι, άσε με να μείνω χωρίς να προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις. Μα τι να πω που με στεγνώσα από ψηλά και από παρέα και σ' αγαπώ γιατί σε άπιαστη σαν όλα τα ωραία. Τι να σου πω, άδειο βαγόνι στο μυαλό μου αραγμένο. Το σ' αγαπώ, πάνω στο μπράτσο μου χαράζεις τη γλύκη. Και δεν μπορώ να μη σε δω ούτε να μη σε περιμένω. Και δεν μπορείς να ακολουθήσεις τη δική σου τη φυγή. Άλλη και πλατινένια πηγήσα. Πάμε έναν αγώνα. Εμείς δεν πηδάμε έτσι. Παιδιά, για όσα ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, απόψε κάνουμε ένα έτσι ελληνικό λαϊκό, ας πούμε, γλέντι. Μία βραδιά με βάση το Στέλιο. Έχουμε και άλλα τραγούδια, όχι μόνο Στέλιο. Λιγότερα βέβαια, το περισσότερο είναι του Στέλιου. Όμως, ένας από τους λίγους που κάθονται εδώ στην παρέα, δύο-τρεις νομίζω είναι, που έχει γνωρίσει το Στέλιο τον Καζατζίδη, είναι ο Δημήτρης Οξανθάκης. Δημήτρη, για πες, έτσι, εν ολίγης, πες μας πώς γνωριστήκατε από το Στέλιο, πες καμιά εμπειρία, έτσι, φτιάξε μας λίγο, πριν τραγουδήσεις. Εμπεριλήψη δηλαδή. Εμπεριλήψη. Έχω, πρώτα απ' όλα είμαι ο μεγαλύτερος εδώ μέσα νομίζω. Έχω ακούσει τον Καζατζίδη στα μπουζούκια που δούλευε, που τραγούδαγε. Καζατζίδης Μαρινέλα, στο Μαργωμένο στις Τζιφιές. Το πρώτο. Πάντα είχα κάποια σχέση καλή με τον Καζατζίδη και ο Καζατζίδης δεν είναι ότι ήταν απόμακρος λίγο λόγω της δουλειάς, λόγω έτσι, μπορεί, ήταν ο Καζατζίδης σίγουρα και με μένα είχε καλή σχέση. Εάν ένας τραγουδιστής μοιάζει με τον άλλον, λίγο έχουνε κόντρα, ξέρεις. Εμένα με αγάπαγε. Εγώ τον αγάπαγα, τον λάτρευα από παιδάκι. Αλλά αυτός είδα ότι όχι με αγάπαγε, με συμπαθούσε. Με συμπαθούσε και πάντα μου έλεγε διάφορα πράγματα. Έχω ζήσει πάρα πολλά. Είπαμε ότι εγώ είμαι ο πιο μεγάλος από εδώ γύρω γύρω και τον έχω ζήσει να τραγουδάει. Έχω πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο, έχουμε τραγουδήσει μαζί. Ωραία, έχω ωραία. Ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές με τον Καζατζίδη και είναι, δηλαδή, το έχω στα υπέρ μου. Στα υπέρ μου, που τον γνώρισα πρώτα απ' όλα όταν τραγούδαγε. Και να πω μια λεπτομέρεια. Όταν ήμουνα τότε στις Τζιφιές που τραγούδαγε, εγώ τον άκουγα από τη Μάντρα. Πηγαίναμε για μπάνιο, ξέρεις τώρα, από την παλιά Κοκκιγιά, με τα πόδια στο Φάληρο. Και κάποια στιγμή, όταν τελείωσε το πρόγραμμά του και φεύγει, πάω εγώ, είχε μια πορτούλα εκεί στα πλάγια. Και πάω και του φωνάζω. Τον είδα που έφευγε για τα καμαρίνια και του φωνάζω «Στέλιο!» και μου κάνει «Έλα ρε!» αυτό μόνο που μου είπε, εγώ τρελάθηκα. Είχα να κοιμηθώ τρεις μέρες. Μόνο που σκεπτόμουν ότι ο Καζατζίδης μου μίλησε. Ναι, και μου είπε «Έλα ρε!» Παιδάκι τώρα λέμε εγώ. Ο Καζατζίδης με πέραγε 13-14 χρόνια. Αλλά εγώ όταν άκουσα να μου πει ένα πιτσιρίκι που ήμουνα «Έλα ρε!» Πήγαινα μετά και έλεγα «Ο Καζατζίδης μου μίλησε!» Είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ναι. Στην υγειά μας και φύγαμε για τραγούδι. Ο Δημήτρης, ναι, σήκω, Δημήτρη. Βάλατε ρε παιδιά, σήκω, δει. Στην γειτονιά μας το μαντάτο
μαγαζιά και τα σπιτάκια πάνω σκάτω. Ο καλύτερος ο φίλος με βασίλεψε σαν ήλιος. Της παρέας το στολίδι πάει στα γυρί στο ταξίδι. Πάει κι αυτός, πάει κι αυτός ο Αϊτός και το λιοντάρι. Τους ωραίους μαύρη μοίρα μας τους παίρνει σαν πονά. Πάει κι αυτός, πάει κι αυτός κι απ' τον κόσμο αυτόν θα πάρει δυο λουλούδια, λίγα δάκρυα και πολλά παραπονά. Στη γυναίκα παγαπούσε, στο μεθύσι στο κρασί του και ξαλαφρώνει η ψυχή του. Πάει κι αυτός, πάει κι αυτός ο Αϊτός και το λιοντάρι. Τους ωραίους μαύρη μοίρα μας τους παίρνει σαν πονά. Πάει κι αυτός, πάει κι αυτός κι απ' τον κόσμο αυτόν θα πάρει δυο λουλούδια, λίγα δάκρυα και πολλά παραπονά. Πολλές φουρτούνες πέρασες κι από κοντά μας ήρθε ο καρός να σε πάρει. Εσύ που σαν αδέρφη μας δεν χαλάγες το κεφί μας. Κάνε μου τώρα και μια τελευταία καρή. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη. Αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι. Πώς υπάρχει εδώ πάνω Μπαρμπαγιάννη που λες. Μα το πώς τι να το κάνω. Μαύρες οι καρδιές. Πάρε Μπακιάννη φίλε μου ένα μαντάτο στείλε μου και το μπουζούκι σου και εκείνο περιμένει. Εδώ τα ίδια πράγματα βάσανα πολύ κλάματα. Στον κάτω κόσμο τέλος πάντων τι συμβαίνει. Ένα γράμμα να μου στείλεις απ' τον Άδη. Αν το φως είναι πιο καλό απ' το σκοτάδι.
πώς τι να το κάνω που είναι μαύρες οι καρδικές. Μπράβο! Δημήτρη! Τι έχετε να πείτε για τον κύριο συνάδελφο? Παναγία μου. Να πάρουμε τα χρόνια του και να έχουμε τη φωνή του. Μας νικάει για πλάκα. Φοβερός, 67 το παιδί. Α, είναι το παιδί τόσο. Γιατί να μην τα λέω, ίσα φαίνομαι πιο μικρός. Να ζήσει το παιδί. 67. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κυρία Γιούλη Τάσου. Μας χρωστάει κάτι τραγουδάκι ακόμα. Τι να πω εγώ μετά από αυτό. Θα πεις άλλο. Για μου πλήξε γυναίκα. Άντε στο κορίτσι, ρε. Τώρα. Καρδιά μου πλήγωσες, με κάνες και πόνεσα, εσύ δε μ' αγαπάς, ούτε με πόνας. Μην είναι
Εξαιρετικά. Φωτιά να ζεσταθείς, ποιος θα σου πλύνει την πληγή καρδιά. Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης να σταθεί, γλύκο του λόγου να σου πει καρδιά. Στη βροχή το δρόμο θα το χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα το χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Σε διώχνει ο βοριάς καρδιά μου. Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί, γλύκο του λόγου να σου πει καρδιά μου. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα το χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα το χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Μπράβο, θα πει κι άλλο. Τι ωραία που να βλέπεις τόσο νέα παιδιά και να τραγουδάνε τόσο καλά. Τι καλή τραγουδίστρια που είναι. Τι καλή που είναι. Να ρίξω ένα πέναλτι. Έλα, ρίξε ένα πέναλτι. Κάτσε, ρίξε ένα πέναλτι. Να ρίξω ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι. Μάστρο. Πάρα από τη σέντρα εσύ. Να ρίξω ένα πέναλτι. Πάρα από τη σέντρα. Γεια σου, ρε. Καλώς σε μήνες, Αγίου του Μιντού, ρε. Λοιπόν, θα πω ένα τραγούδι χωρίς την ορχήστρα. Γιατί το πέναλτι δεν χρειάζεται ορχήστρα. Λέει ο Θέμης, γιατί ήταν και αυτός κοντά. Πέραν από τα κουμπαριά ήταν πολύ κοντά. Είπε μια τραγουδάρα και την αφιερώνω στου Στέλιου την Ελλάδα. Και μέσα και απ' έξω. Δώστε μου λίγο κουράγιο. Δώστε άλλα. Για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα φύγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αλάτι σε πληγή που αιμορραγεί, ή μήπως είναι ενός παιδιού τα δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιγάκι τρυφερό, απλό και ωραίο, κι εγώ του έβαλα πάνω μουσική, κι όταν το τραγουδάω κλαίω. Ρωτούσες ο άνθρωπος αν είναι ένα θεριό, είναι ένας άγγελος που άλλαξε πορεία. Μακάρι να ξέρω, αδελφέ μου, να σου πω, κι εγώ θα φύγω με την ίδια πορεία. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιγάκι τρυφερό, απλό και ωραίο, κι εγώ του έβαλα πάνω μουσική,
Κι όταν το τραγουδάω κλαίω. Γεια σας Λάνο. Γεια σας Λάνο. Σ' όλα τα πλατή και της γης πολλά μωρά πεινούνε άρρωστα στούδα και πέτσιν και οι τρανοί τέρουνε άρρωστα στούδα και πέτσιν και οι τρανοί τέρουνε Χριστέ άλλα είπες ανθρώπς και άλλα την εφτάνε απανησυγήν μικρά μωρά πεινούνε και απόθανε απανησυγήν μικρά μωρά πεινούνε και απόθανε. Thank you. Μπράβο, γόρι μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάνε να πω κι άλλο. Όχι, όχι, κάνε πάνω κάτω. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Τραγουδώ και τα λόγια πάνε φτάνω στον ουρανό σαν τσιγκάνικος ήχος σε παλιό γραμμόφωνο. Και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε. Άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Το καημό και το πόνο μου νιώσε. Άκου και μη μιλάς. Τραγουδώ και τα χείλη μου σπάνε μες στο γκρίζο δειλινό και με παίρνει στη νύχτα το πικρό παράπονο. Η κιθάρα στενάζει απόψε. Άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Το καημό και το πόνο μου νιώσε. Άκου και μη μιλάς. Άκου και μη μιλάς. Bravo.
φεγγάρια παθήσαν τα μαύρα δάκρυα κι έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά. Βήμα βήμα, δάκρυ δάκρυ θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεματιές όταν αναστενάζω κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές κι άσε να τα σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Ζιγουάλα, ζιγουάλα,
Πες μου ποιο είναι το πικρό παραπονό σου. Αν θα φύγεις θα πεθάνω απ' το καημό σου. Με λαχρινή ομορφιά μου πάντοτινή χαρά μου. Ζυγουάλα, ζυγουάλα, ζυγουάλα. Μπράβο. Πίνε ρε, πίνε, δεν πίνει, δεν σε βλέπω, άμα δεν σε βλέπω να πίνεις αχιλέα, δεν πίνε ρε παιδάκι. Να σδρόβια, είναι πανημά. Να σδρόβια. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Αγάπη μου σε κάνω, έτσι ήταν. Στον κόσμο εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα φύγεις, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα με δει. Αγάπη μου μεγάλη, μοναχός πως θα ζήσω. Αγάπη μου μεγάλη, μοναχός πως θα ζήσω. Στην αγκαλιά σου μέσα γυρνά κι ας ξεψυχήσω. Αγάπη μου μεγάλη. Αγάπη μου θα πήγεις, έτσι ήταν. Εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Στην καρδιά είναι η δική σου αγάπη που με τυραννά. Θα έχω όλη τη ζωή μου βάρος στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματά μου που σε διώξαν μακριά. Έφυγε, 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 την έχω χάσει.
πιάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Έφυγε, 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 την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Ύπνο μου ξυπνάω κι όμως σε ζητώ. Τώρα έχω καταλάβει πόσο σ' αγαπώ. Βάχω σ' όλη τη ζωή μου, βάρω στη συνείδησή μου για τα τόσα σφάλματα μου που σε διώξαν μακριά μου. Έχω πιάσει. Έφυγε, 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 την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Σε χάνω το πρωί. Απόψε σβήνει στην καμαρά μου μια αγάπη, μια ζωή. Φιλάμε γλυκιά μου σε τη φωτιά για να σε χορτάσω όταν φύγεις πια. Θα κλάψει η μάνα μου πικρά όταν μου πεις το εχαιριά και θα ραΐσουν τα μονά όταν σου πω αντίο. Θα πέσουν μαύροι κεραυνοί στο τελευταίο μας φιλί
κόσμος όλος θα πνιγεί αν κλάψουμε κι οι δύο. Αγκαλιάζω με αγωνία και με πνίγουνε οι γυμνοί. Είσαι για μένα, ναι, μια ιστορία που θα σβήσει την αυγή. Φιλάμε γλυκιά μου, σβήσε τη φωτιά για να σε χορτάσω όταν φύγεις πια. Τα κλάψιμα μου πικρά όταν μου πεις το έχελιά και θα ραΐσουν τα βουνά όταν σου πω αντίο. Θα πέσουν μαύροι κεραυνοί στο τελευταίο μας φιλί και ο κόσμος όλος θα πνιγεί αν κλάψουμε κι οι δύο. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στη καρδιά μου. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους. Έχω τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει κι έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω. Στους κυρίους
στα κασμίρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παράνομους και τους αντικειμένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν μου κάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια στάλια, κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπόλου, του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τρακουδώ, κι αν σας επικρανά ως εδώ φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού του θολωμένου μου μυαλού. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Γιατί να είμαστε αισθηματίες. Έλα ρε μεγάλη. Να παίξουμε σε παλιό ιστορίες. Αφού στον κόσμο λιγοστές είναι οι κυρίες. Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες. Σε άσχημη κατάσταση τον φίλο μου τον βρήκα, αμήλυτος με βλέπει, μα στην καρδιά του μπήκα. Τα κοιλί του ήταν κίτρινα, τα μάτια του κομμένα και κλάψα μαζί του και γίνονε και μένα. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες, γιατί να μπλέκουμε σε παλιό ιστορίες, αφού στο κόσμο λιγοστές είναι οι κυρίες. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες.
τη γη για το λάτερ μου τα άντες. Απλούς να τα έχει δυο μας, πιστέψαμε σαν κάμες. Είναι η καρδιά μας ενοχή και στο κρέμο μας πάει. Εικονέται πονάει, αλλά σαν αγαπάει. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες, γιατί να φεύγουμε σε παλιό ιστορίες, κάπου στον κόσμο είναι κυρίες. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες. Σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά. Αν είναι η μοίρα μου σαν κατεβαίνει, δε φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει και ξαναργίζω απ' την αρχή. Έχω γνωρίσει, έφυγαν τυχώς αφορμή, όμως δεν έχω καμιά μισήσει. Το ριζικό μου έχει γραφτεί. Αν είναι η μοίρα μου σαν κατεβαίνει, δε φταίει ο κόσμος ούτε κι εσύ. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει και ξαναργήσω. Ξέρω ότι η ορχήστρα μας είναι αλφα δέλτα, δηλαδή... Απεριόριστες δυνατότητες. Ναι, σίγουρα. Δυνατότητες. Θέλω, θέλω να μας παίξετε το τέτοιο, παιδιά, όσο μπορείτε. Τη γερακίνα. Το έχουμε, λέει, το μουσική έφυγε. Πάμε, ούτε στρώμα ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου. Καλοκαίρι είναι κρύο,
παγκοντές ο γονατιστός. Είμαι της Κερακίνας γιος, είμαι της Κερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, σημειώσει μερικές παραγγελίες που θα ζητήσουμε. Ανεβείτε πάνω και ξεκινά. Μια μολυβιά μέσα στις μοιράς το τετράδι. Είναι η ζωή, είναι η ζωή του καθενός. Μια κομμωλά στίχα, ο θάνατος και αύριο. Σε μια στιγμή τα πάντα γίνονται καπνός. Και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθένα. Ένα μικρό σημάδι που μες στον άδει χάνεται και δεν γυρνά. Είναι η ζωή μια μολυβιά. Μολυβιά κακογραμμένη που ξεδόριασε και η πικρή μου η ζωή. Σαν δυνατός βοριάς η μοίρα μου τα ξοριάσε. Φύλαξα μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει
το κόσμο αυτό να αλλάξω. Να φτιάξω όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, άφρε κοσμέ γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία. Αυτό είναι.
διώξε με απόψε σαν αγρίο νουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τα αύριο λουδό κρατήσεις μονάχα πως η πόνια. Το κρύο το συνήθισα, θα αντέξω και στα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι και τραγουδί μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τα κρυολούδο αντέχει. Bravo. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω με στα μάτια σου που κλαίνε, με στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ένας, δεν με σβήνει κανένα. Κι αν με άλλους γυρνάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λύπη κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο μ' αναμνήσεις και πιωτώ. Ωραία, ωραία.
κατά λάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό να χωρίσεις, γιατί θα πάρχω εγώ. Θέλουν και το πουκάμισο, ρε παιδί μου. Το πουκάμισο. Εξοδεύτηκα. Το πουκάμισό μου, λένε. Κατά το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις, κι είναι κρίμα κι ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χόπι, βγάζω ζήσα λατρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και κλίμα μεγάλο, να είμαι εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα θεία μου θα έχω κόψει στο χόπι, βγάζω
τα βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή. Και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν δει κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και πήγα σε Γιάννη σαν πρωινό, κι ώσπου να'ρθει το δειλινό από την άλλη βγήκα. Για βοηθάτε. Όλα είναι ένα ψέμα, να σαν μια πνοή. Σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Τόσες μέρες, τόσες νύχτες απ' το κόσμο απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ τη σιάσα. Το ψέμα τα ιδιάσα. Τόσες μέρες, τόσες νύχτες απ' το κόσμο απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ τη σιάσα. Πέντε σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πρόσφυγας είμαστε ο κουνί, δεν θα παλαλούμε.
Πρόσφυγας είμας ο κουνί, δεν θα παραλούμε. Έλα, έλα, αυτό είναι για σας. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σπίτι έφεκανα μέσα ζορμή και πότα μακρύ. Ο σπίτι έφεκανα μέσα ζορμή και πότα μακρύ. Πήγαμε μαρμαρό χτίσταν νερό να μον το δάκρυ. Πήγαμε μαρμαρό χτίσταν νερό να μον το δάκρυ. Αμούν καταραμένος. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Και στύψω νερό να πίνω κι έχω. Και εδώ θα ανάβα και στύψω νερό να πίνω κι έχω. Δεν τρέπουμε να ψαλαφώ τα χείλω πάμε να βρέχω. Δεν τρέπουμε να ψαλαφώ τα χείλω πάμε να βρέχω. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Πατρίδα μαρά έβωσε, αμούν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Θα σε δώσω ένα φυλάκι. Και εσύ να μην ζηλεύεις, έλα. Όχι, σας αγαπώ. Τι ώρα έσιαξε. Όχι, όχι, μου σκουγάζεις αυτό, σε παρακαλώ. Τελειώσαμε ωραία φωτογραφία, μπράβο, ωραία σκέψη. Τελειώσαμε τον ωραίο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς μας βλέπουν τόσοι Έλληνες εκτός Ελλάδος που δεν ζουν στην πατρίδα, από όλα τα μέρη της γης. Και εδώ, συγγνώμη, θα δώσω, κάτσε να μην το ξεχάσω, χαιρετισμού στον κύριο Χρήστο και στην κυρία Χρύσα Καλπακίδου στη Φραγκφούρτη, είναι. Στουτγκάρδη. Στη Στουτγκάρδη. Και σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας και απαντοχού τους Έλληνες. Χαιρετισμού, χαιρετισμού, να είστε καλά. Παιδιά, ήταν μια υπέροχη βραδιά. Χάλια, χάλια. Χάλια περάσαμε. Πάμε δύο τραγουδιστές που είναι, βέβαια, κοίτα, υπάρχουν διαφορά στην ηλικία, στο χρόνο του τραγουδιού. Έχουμε δύο τραγουδιστές μεγάλους, καλούς τραγουδιστές. Σπουδαίοι, σπουδαίοι, είσαι. Πολύ σπουδαίοι. Εγώ είμαι μεγαλύτερο, άσε με εμένα. Αλλά έχουμε δύο στην εποχή μας. Ναι, ναι. Ο Θέμης λίγο πιο μπροστά, ο Μακρόπουλος λίγο μετά. Αλλά και μπράβο, είναι γιατί και δύο μεγάλοι τραγουδιστές και είναι τιμή μου που τραγούδισα μαζί τους. Πολύ ωραία, απόψε. Πολύ ωραία. Είναι μεγάλη τραγουδιστή. Ευχαριστούμε όλους εσάς, παιδιά.
Ευχαριστούμε. Τι θα πει τώρα, ποιος ευχαριστούμε τώρα? Το Αττικό Κέντρο Χορού. Το Αττικό Κέντρο Χορού που και απόψε ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τέτοια, πάμε γιατί αύριο έχουμε εκκλησία. Καλή νύχτα σας. Του θολωμένου μου μυαλού αντιλαλούν οι ρεματιές. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Η ζωή μια πολυμιά. Σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια.